Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα στα Χανιά ένας 38χρονος κάτοικος της πόλης, έχοντας προσβληθεί από τον ιό της γρίπης Ι1Ν1. Τα μεσάνυχτα της Παρασκευής κατέληξε στη μονάδα όπου νοσηλευόταν από την περασμένη Δευτέρα, 5 μέρες, ένας 38χρονος, ο οποίος είχε επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ότι έπασε από γρήπη Ι1Ν1. Η κατάσταση της υγείας του ωστόσο ήταν αρκετά επιβαρημένη, καθώς ο άτυχος άνδρας ήταν και παχύσαρκος. Είχε εμβολιαστεί? Δεν είχε εμβολιαστεί. Ένας άλλος επιβαρυντικός παράγοντας ήταν πως ήταν παχύσαρκος, που ευνοεί την ανάπτυξη της νόσου. Την ίδια ώρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου νοσηλεύεται μία 78χρονη έχοντας προσβληθεί από τον ιό της γρίπης τύπου Ι1Ν1. Μας έρθει 23 του μηνός με εικόνα αναπνευστικής ανυπάρκειας, εμπείρητο, με και αλλιώς στην ακτογραφία θώρακος. Το δείγμα ήταν η Ι1Ν1 θετικό. Η κατάσταση της υγείας της 78χρονης βελτιώνεται διαρκώς, γεγονός που οφείλεται και στο ότι η γυναίκα είχε εμβολιαστεί. Η γυναίκα βελτιώνεται συστηματικά. Πιστεύετε ότι σε αυτό έχει συντελέσει το ότι ήταν εμβολιασμένη, έτσι? Εννοείται, 100% και άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί ξεπερνάνε με πολύ ελαφρά μορφή. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν ταυτοποιηθεί και νοσηλεύονταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου 2 κρούσματα γρήπης του ιού Ι1Ν1. Πρόκειται για 2 γυναίκες, με τη μία μάλιστα εκ των οποίων να εξακολουθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να νοσηλεύεται στο Παγνί. Γενικότερα στο νοσοκομείο έχει έρθει πολλοί κόσμος που έχει συμπτώματα γρήπης? Με συμπτώματα γρήπης έχει έρθει πολλοί κόσμος. Πάντα όταν υπάρχει υποψία, στέλνουμε τις εξετάσεις αυτές για επιβεβαίωση εργαστηριακή, γιατί τα συμπτώματα της γρήπης είναι πολύ συχνά. Σε αυξημένα επίπεδα στο μεταξύ είναι η δραστηριότητα της γρίπης σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς μόνο την τρίτη εβδομάδα του Ιανουαρίου επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά 94 κρούσματα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΚΕΛΠΝΟ, 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της γρίπης στην Ελλάδα από το περασμένο φθινόπωρο έως και τα μέσα Ιανουαρίου. Συνολικά έχουν καταγραφεί 65 σοβαρά κρούσματα, εκ των οποίων τα 64 απέτησαν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Μόνο το 14% των σοβαρών περιστατικών ήταν εμβολιασμένο, μόλον ότι περισσότεροι από 8 στους 10 ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. 90-95% των ανθρώπων που δεν επιβιώνουν τις λοίμωξες συνήθως δεν είναι εμβολιασμένοι.